και από πίσω ο άλλος Ιάπωνας, ο Νομπουάκι Κογιάγκο, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως μετά την Κόρινθο. Ζητάει να μάθει πόσα χιλιόμετρα μένουν ακόμη. Βλέπετε 148,5 χιλιόμετρα έχουν περάσει από το ξεκίνημα. Αυτός είναι ο 43ος σταθμός ανεφοδιασμού. Ο 44ος βρίσκεται 2,9 χιλιόμετρα μακριά. Και ο Κογιάγκο, αν δεν κάνω λάθος, τρώει στα όρθια και θα ξεκινήσει και πάλι την προσπάθειά του. Απ' την άλλη ο Έσκαμπ χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Και βέβαια σε τέτοιες προσπάθειες πρωταρχικός σκοπός είναι ο τερματισμός, που από μόνος του συνιστά νίκη. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει μέσα σε αυτήν την νυχτερινή πορεία. Στο δυσκολότερο κομμάτι της διαδρομής, να και ο φακός, απαραίτητο βοήθημα για τον Έσκαμπ. Ξανά μαζί από το 16ο Σπάρταθλο. Εδώ είναι ο Ιάπωνας, ο Νομπουάκι Κογιάγκο, ο οποίος αρχίζει βέβαια την πολύ δύσκολη προσπάθειά του στον δρόμο προς το τούνελ του Αρτεμισίου. Αλλά βέβαια οι αθλητές δεν θα περάσουν μέσα από το τούνελ, θα ανεβούν πάνω από το βουνό σε μια πολύ δύσκολη διαδρομή, σε ένα μονοπάτι 40 λεπτών, δύσβατο, εκεί όπου θα τους οδηγήσουν στρατιώτες, και μάλιστα ειδικά εκπαιδευμένοι στρατιώτες για αυτό το κομμάτι της διαδρομής, αλλά απλώς θα τους οδηγήσουν, δεν θα υπάρξει καθόλου βοήθεια προς τους αθλητές. Τα φώτα του αυτοκινήτου του Supersport είναι η μόνη παρέα αυτή τη στιγμή για τους αθλητές που είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη νύχτα μόνοι τους, και συνεχίζουν την πολύ δύσκολη προσπάθειά τους. Πραγματικά όπως ο Φιδιπίδης, όπως εκείνος δεν είχε καμία βοήθεια, έτσι και αυτοί στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στις δικές τους δυνάμεις για αυτήν την υπερπροσπάθεια. Η διαδρομή από αυτό το σημείο και μέχρι την Σπάρτη περιλαμβάνει το χωριό Σάγκα, την Εστάνη, το Ζευγολατιό Αρκαδίας, την Τεγέα, την Αλέα, το Καμάρι, τη Μανθηρέα, το Αλεποχώρι, τους Βουτιανούς, την Κοκκινοράχη, και βέβαια τελευταίος σταθμός θα είναι η Σπάρτη. Μια διαδρομή πάρα πολύ δύσκολη, με τα βουνά, μέσα στη νύχτα, μέσα στην ψύχρα που σίγουρα υπάρχει, αλλά οι αθλητές βέβαια αισθάνονται πολύ καλύτερα τώρα παρά με τον ήλιο πάνω από το κεφάλι τους. 186 χιλιόμετρο εδώ που έρχεται τώρα ο Κώστας Ρέππος, καταχειροκροτούμενος από τους νεαρούς που βρίσκονται μαζί με τους υπόλοιπους κυρίους από το χωριό αυτό, που βρίσκονται κοντά του στον σταθμό ανεφοδιασμού. Ο Ρέππος που βρίσκεται μία ώρα μπροστά αυτή τη στιγμή από τον Κένζι Οκιγιάμα, και από εδώ και μετά βέβαια, καθώς η ώρα πλησιάζει 1 το βράδυ, θα έχει άλλες 5-6 ώρες, ίσως και 7, για το τελείωμα της προσπάθειάς του. 186 χιλιόμετρα σημαίνει ότι απομένουν 60 χιλιόμετρα ακόμη ακριβώς για τον Κώστα Ρέππο, που και πάλι χρειάζεται λίγο μασάζ. Είναι λογικό βέβαια αυτό. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το σώμα του σε αυτό το πολύ γρήγορο τέμπο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν αθλητές οι οποίοι τώρα βρίσκονται ακόμη και 30-40 χιλιόμετρα πίσω από τον Ρέππο, ίσως και παραπάνω. Υπάρχουν αθλητές που έχουν τερματίσει την προσπάθειά τους μετά την Κόρινθο και δεν θα συνεχίσουν, αλλά υπάρχουν και όλοι αυτοί που οδεύουν προς τη Σπάρτη στο δικό τους ρυθμό, στο δικό τους τέμπο, και θα δουν αν θα τα καταφέρουν σε αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Λίγο καφέ θέλει ο Ρέππος. να τονώσει τον οργανισμό του. Είναι απίστευτη προσπάθεια πραγματικά. Σκεφτείτε, ξεκίνησε στις 7 το πρωί και μετά από 18 ολόκληρες ώρες συνεχίζει την προσπάθειά του. Δώσε και μια συνέντευξη. Δώσε και μια συνέντευξη. Νωρίς ακόμα. Δώσε και μια συνέντευξη του λένε. Είναι νωρίς ακόμα, λέει, για συνέντευξη. Και βέβαια και εμείς δεν τον ενοχλήσαμε σε κανένα σημείο της διαδρομής. Σεβόμενοι την προσπάθειά του, και έτσι έπρεπε να γίνει. Ένας υπεραθλητής. Ένας άνθρωπος που έδειξε ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ιστορία, δεν έχει μόνο παρελθόν στον αθλητισμό και στις δύσκολες αποστολές μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά και τώρα. Ο Γιάννης Κούρος μπορεί πια να μην αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα και να μην αγωνίζεται και στο Σπάρταθλο, αλλά ο Κώστας Ρέππος κάνει τη δική του ιστορία σε αυτόν τον υπερμαραθώνιο. Ο Ρέππος, ο οποίος στην διάρκεια της νυχτερινής διαδρομής, και πρέπει να το πούμε αυτό, είχε κάποιο πρόβλημα στο μαχικό. Ο Οκιγιάμα τον πέρασε, καθώς εκείνος δεν μπορούσε να συνεχίσει, αλλά επειδή ακριβώς εδώ μιλάμε για αθλητισμό και για το υψηλό ιδεώδες του αθλητισμού, ο βοηθός, ο προπονητής του Κένζι Οκιγιάμα ήταν αυτός που βοήθησε τον Κώστα Ρέππο να ξεπεράσει το στομαχικό του πρόβλημα και να του επιτρέψει έτσι να συνεχίσει την προσπάθειά του. Και ο Ρέππος ήδη έχει καταφέρει να ξαναπεράσει τον Οκιγιάμα για μία ώρα, καθώς το τέμπο του είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο από του Ιάπωνα, αλλά σίγουρα χρωστάει πολλά για αυτή την προσπάθειά του και στον άνθρωπο που τον βοήθησε, τον Ιάπωνα, που δεν θέλησε να βγάλει τον Ρέππο εκτός αγώνα, κάτι που θα συνέβαινε αν δεν του έδινε βοήθεια, αλλά θέλησε να τον βοηθήσει, γιατί ο ένας σέβεται τον άλλον, ξέρει πραγματικά πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια του κάθε αθλητή, και αυτό είναι το νόημα του αθλητισμού και τίποτε παραπάνω. Ο Ρέππος συνεχίζει την μοναχική του πορεία. 18 ώρες και 1/4 έχουν περάσει από τη στιγμή της εκκίνησης στην Ακρόπολη. Τα χιλιόμετρα λιγοστεύουν. Όμως ποιος μπορεί να πει ότι 49 χιλιόμετρα, 300 μέτρα είναι λίγα για έναν αθλητή που έχει στόχο να φτάσει από την Αθήνα στη Σπάρτη μέσα σε 24 ώρες ή και σε ακόμη λίγο περισσότερο. Ο Κώστας Ρέππος θα είναι και πάλι αυτός που θα περάσει πρώτος από ένα ακόμη σημείο. Εδώ στην Τεγέα τον περιμένουν για να του ευχηθούν όλοι μαζί καλή τύχη στην προσπάθεια που κάνει να κερδίσει και πάλι το Σπάρταθλο. 8 μεγάλοι σταθμοί λοιπόν μένουν ακόμη για τον Κώστα Ρέππο. Η Αλέα, το Καμάρι, η Μανθηρέα, το Αλεποχώρι, η Βουτιανή, η Κοκκινοράχη και η Σπάρτη. 7 σταθμοί, για να είμαι ακριβής, για να τερματίσει μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλη. Μια αξιέπαινη προσπάθεια. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ρέππος πάει να πάρει την πρώτη θέση και είναι πολύ πίσω ο Οκιγιάμα. Κανείς δεν μπορεί να τον νικήσει σε αυτό το σημείο της διαδρομής, και αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια θα είναι αυτός που θα τερματίσει πρώτος, όση ώρα και αν του χρειαστεί. Οι ανηφόρες συνεχίζονται, η προσπάθεια συνεχίζεται, η κούραση συνεχίζεται, αλλά ο Ρέππος δεν σταματάει. Κοιτάξτε το τέμπο του, είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα πηγαίνει μετά από τόσο μεγάλη προσπάθεια. Μέσα στη νύχτα, μέσα στη μοναξιά μιας κούρσας 25 ωρών. Με μόνο αντίπαλο το χρόνο, με μόνο αντίπαλο την γραμμή του τερματισμού στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, που περιμένει βέβαια ανυπόμονα τον νικητή του φετινού Σπάρταθλου. Και να, εδώ ο χώρος στον οποίο θα τερματίσει ο Κώστας Ρέππος. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 6 το πρωί και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα αργήσει περίπου 2 ώρες. Και νάτος ο Κώστας Ρέππος ανάμεσα σε 4 νεαρές κοπέλες, σε 5 νεαρές κοπέλες που τον συνοδεύουν. Έχει μπει πια στην τελική ευθεία με την ελληνική σημαία, με τη φόρμα του, και έρχεται προς την γραμμή του τερματισμού, προς το άγαλμα του Λεωνίδα, σε λίγο περισσότερο από 20.